Επιστρέφουμε στην τραγωδία των Τεμπών και πάμε να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά γιατί δεν μπορέσαμε και καθυστερήσαμε κιόλας. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με Skype, να δούμε την εικόνα σας. Αλλά θέλω να ακούσω τις δικές σας σκέψεις για την τραγωδία, για τη σύγκρουση, την ασύλληπτη τραγωδία, τη σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη. Τι λέτε? Είναι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Και ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξέφρασε και τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων και μάλιστα σε μεγάλη πλειοψηφία νέων ανθρώπων, δυστυχώς, αλλά και τη συμπαράσταση στους ανθρώπους όσων είναι τραυματισμένοι και δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή πραγματικά στα νοσοκομεία της περιοχής. Είναι ένα τραγικό γεγονός και βέβαια δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και είναι προς πολλές πλευρές, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και κάθε αρκετά μεγάλο διάστημα, εδώ και χρόνια κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Πραγματικά το έγκλημα, το οποίο εμείς το χαρακτηρίζουμε έγκλημα, ναι, το οποίο συνέβη σήμερα, πραγματικά ήταν προδιαγεγραμμένο. Και αυτή η προδιαγραφή, αν θέλετε, στηρίζεται πάνω στην παράδοση χωρίς όρους στον ιδιωτικό τομέα βασικών λειτουργιών αυτού του κράτους, όπως είναι και οι μεταφορές και μάλιστα με το τρένο, στην παράδοση στην αναγωγή του κέρδους σε βασικό παράγοντα, ο οποίος ρυθμίζει τις παραμέτρους ασφαλείας των μεταφορών, αλλά και στην υποστελέχωση ενός βασικού οργανισμού όπως είναι οι μεταφορές. Χαρακτηριστικά οι ίδιοι εργαζόμενοι προβάλλουν ότι σε έναν φορέα που αναγκαιούν πάνω από 2.500 άνθρωποι εργαζόμενοι για να μπορεί να ανταπεξέλθει τις ανάγκες, αυτή τη στιγμή εργάζονται γύρω στους 700. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται προδιαγεγραμμένο το έγκλημα. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, μέσα στον πόνο ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχεί όχι μόνο στους οικείους των ανθρώπων που δοκιμάζονται μέσα στον έγκλημα, αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία, βλέπουμε και, αν θέλετε, πλευρές οι οποίες είναι αποκρουστικές του ίδιου πολιτικού συστήματος, το οποίο ευθύνεται για αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, κύριε Παπαναστάση, τι λέτε? Βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια αισχρή λασπομαχία στα social media μεταξύ μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί πραγματικά να σιωπήσουν, αποδεχόμενοι έστω και σιωπηρά τις τεράστιες ευθύνες που φέρει η πολιτική που εφαρμόζουν και στις μετακινήσεις με τα τρένα, πλειοδοτούν πάνω στα φέρετρα τα οποία ακόμη δεν έχουν κλείσει, πλειοδοτούν για το ποιος φέρει τις ευθύνες. Ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη που θέλει να αποσύσει τις ευθύνες και από τις δύο παρατάξεις, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν γιατί η πολιτική τους είναι πραγματικά εγκληματική στον τομέα των μετακινήσεων με το τρένο, όπως εξάλλου είναι και στον τομέα της υγείας, και εκεί έχει παραδοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και όποιος έχει χοντρό πορτοφόλι ζει, όποιος δεν έχει πεθαίνει. Αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι η παιδεία και γενικά οτιδήποτε μπορεί να επιβαρύνει αυτή τη στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά. Είναι τραγικές εξελίξεις και πραγματικά, αν θέλετε, και πριν από μερικές μέρες το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε πει: ελπίζουμε να μην δικαιωθούν οι θέσεις που εκφράζουν, οι αντιρρήσεις στην πολιτική που εφαρμόζεται μέσω ενός ατυχήματος μεγάλου στα τρένα. Και δυστυχώς αυτό συνέβη σήμερα. Και ήταν ένα προδιαγεγραμμένο, όπως πολύ σωστά λέτε, αλλά και ένα προαναγγελθέν. Και από τους εργαζόμενους, στις 7 Φεβρουαρίου υπήρχαν έγγραφα των εργαζομένων που στην πραγματικότητα έλεγαν ότι είναι ζήτημα χρόνου ένα μεγάλο δυστύχημα. Δεν μπορεί τα κινητά μας σήμερα να ξέρουμε, ήδη ακούγεται και δεν θεωρείται και λαϊκισμός, να ξέρουμε
πότε θα μας φέρουν μια έτσι, πίτσα ή ένα σουβλάκι στο σπίτι μας και, να μην ξέρει τώρα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν οι μηχανοδηγοί με τα σταθμαρχεία ή όταν ένα τρένο βρίσκεται μέσα σε μια σύραγγα να είναι στην κυριολεξία τυφλό και μάλιστα με τις ταχύτητες που κινούνται τα σημερινά τρένα. Είναι φανερό ότι στον βωμό του κέρδους θυσιάστηκαν ζωές. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα τις αναδεικνύουμε καθημερινά και πραγματικά αντικατοπτρίζουν την απάνθρωπη πολιτική η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και που αφορά και το λαό. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, τώρα κλείνοντας, όχι ότι έχει σημασία, αλλά επειδή οι εκλογές, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, θα γινόταν 9 Απριλίου, υπάρχει περίπτωση να πάνε πιο πίσω ή τι εκτίμηση κάνετε στο ΚΚΕ? Όχι ότι έχει σημασία, Δεν το ξέρουμε, πραγματικά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, αλλά και αυτό ενέχει μέσα το στοιχείο της υποκρισίας, επιτρέψτε μου να το τονίσω, γιατί το αν οι εκλογές πάνε μια εβδομάδα μπρος ή μια εβδομάδα πίσω, εκείνο που έχει σημασία είναι να αλλάξει, και δεν μπορεί να την αλλάξει παρά μόνο ο λαός, καμιά από τις αστικές κυβερνήσεις δεν έχει την πρόθεση να την αλλάξει, την πολιτική που εφαρμόζεται και που είναι υπεύθυνη και για αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε πραγματικά να ξέρουμε αν είναι μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα και δεν πριν. Έχει σημασία. Την παρέτηση Καραμαλή πώς την είδατε? Την παρέτηση Καραμαλή πώς την είδατε, κύριε Παπαναστάση? Το μοναστήρι να είναι καλά και οι υπουργοί θα βρεθούν πολλοί. Για μας ευθυξία της κυβέρνησης θα ήταν η αλλαγή της απάνθρωπης πολιτικής που εφαρμόζει. Το να παραιτηθεί ένας υπουργός της κυβέρνησης είναι καθαρά υποκριτικό και, αν θέλετε, και μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της πολιτικής της κυβέρνησης. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με Skype. Να είστε καλά. Γεια σας.